Πραγματικά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τον κόσμο που περιμένει, γιατί ανακοινώσαμε ότι θα είσαι κοντά μας για λίγο να μας μεταφέρεις και τα τελευταία δεδομένα της προπόνησης. Έτσι, θα κλέψουμε λίγο από αυτό, τα τελευταία δεδομένα της προπόνησης. Είσαστε μία αναπνοή, η κύρια προπόνηση, Σάββατο, πρεμιέρα. Λίνα. Ακριβώς όπως θα είπα. Τι θέλετε να σας πω τώρα για τον αγώνα που ενδέχεται να... την πρεμιέρα μας. Είσαι έτοιμη. Λοιπόν, είμαι πανέτοιμη. Γενικά όλη η ομάδα είναι πάρα πολύ έτοιμη. Έχουμε προπονηθεί κατάλληλα. Πραγματικά είμαστε σε μια φάση που ανυπομονούμε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και πόσο είμαστε πολύ τυχεροί που θα γίνει και στην έδρα μας με τον κόσμο που μας πάντα μας στηρίζει. Πρεμιέρα στην έδρα. Το θέλουμε τον κόσμο, έτσι, Λίνα. Πείτε το θέλουμε τον κόσμο. Εγώ είμαι και δεύτερη χρονιά. Είχα πάθει σοκ στην αρχή. Τι να σας πω, είναι άλλο με τον κόσμο, άλλο χωρίς τον κόσμο. Καλός ή κακός. Σε τρέλανε ο κόσμος, έτσι. Εμένα, όλους μας τρέλανε. Όλους. Ήθελα να μου πεις πώς οδηγήθηκες, δεν θα πω, μετά θα κάνω το ερώτημα και ήρθες στον Άρη, πώς οδηγήθηκες να ασχοληθείς με αυτό το άθλημα. Με το βολέι. Από πόσο μικρή. Εγώ από τότε που θυμάμαι είμαι στα γήπεδα. Η αλήθεια είναι ότι είσαι από παιδιά, εντάξει, από διάφορα θύματα. Τι να σας πω τώρα, κολύμβη, συγχωρώ και τα παιδιά, αλλά θυμάμαι από 8 χρονών με το που μπήκα στο γήπεδο, ένιωθα ότι αυτό είναι για μένα, ότι μου αρέσει. Όχι ότι είμαι και κάποιο πρώτο boy, αλλά έχω περάσει από πολλές. Η αλήθεια είναι ότι έχω δοκιμάσει πράγματα στο βόλεϊ και καταστάλαξε στη θέση του λίμπερο που την έχω ήδη αγαπήσει. Ναι, και είναι και από τις αγαπημένες θέσεις, είναι. Ναι. Και εμένα θα ναι. μου άρεσε να είμαι λίμπερο. Πολύ καλή. Από 7-8 χρονών, πολύ. Από τις ακαδημίες. Σταθεροποιήσου, σταθεροποιήσου, ήρεμα, για να ακούγεται καλά ο ήχος που βγάζεις. Ήχο. Ναι, εγώ και δεν έχω και τα ακουστικά τώρα. Απλά θα μας συγχωρέσεις που σε ξεσηκώσαμε. Ξέρω ότι τώρα είναι η ξεκούρασή σου από εδώ και πέρα. Απλά είναι τέτοια ώρα η εκπομπή. Και ευχαριστούμε πραγματικά που μας στείλετε. Πολύ καλά κάνεις την ώρα, γιατί εμείς τελειώνουμε 9,5 ώρα προπόνηση. Το καταλαβαίνω. Ναι, άρα είναι η ώρα ξεκούρασή σου. Η ξεκούρασή μου είναι. Είστε η ξεκούρασή. Και μας διαθέτεις εδώ λίγο χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ένα θέλουμε τον κόσμο. Πες μου, δεν ξέρω σε ποια ομάδα ήσουν πριν, θα μας το πεις, θα μας τα πεις εσύ, στην αμέσως προηγούμενη ομάδα, δεν με νοιάζει πιο παλιά, από τον Άρη, και πες μου την έκπληξή σου, πώς ήρθες στον Άρη και την έκπληξή σου στα πρώτα παιχνίδια. Λοιπόν, φέτος είμαι δεύτερη χρονιά. Πλέον από Άρη. Είσαι δεύτερη χρονιά, όπως είπες. Με δεύτερη χρονιά. Πρόπερση, λοιπόν, στο νέο αντεβός μου. Από εκεί ξεκίνησα τη βολική μου καριέρα. Αλλά το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι τότε δεν έπαιζα λίμπερο. Είχα παίξει μόνο μισή χρονιά λίμπερο, έπαιζα ακραία τότε. Και ουσιαστικά, μέσω της υποδοχής της άμυνας που έβγαζα ως ακραία, ξεκινώτητες μου αυτές και δοκιμάστηκα σε κάτι άλλο. Ήταν ένα ρίσκο για εμένα. Αλλά υπήρχαν άνθρωποι που με εμπιστεύτηκα κι εγώ και πήγε πολύ καλά. Γι' αυτό και όλες... Το έκανες, ναι. Το αντιμετώπισες. Το έκανες. Πολύ καλά. Οπότε, πέρσι ήταν άλλη διοίκηση, άλλοι προπονητές βασικά, άλλο επιτελείο, άλλο ρόστερ. Είμαι η μόνη που έμεινα στον Άρη. Και είμαι πολύ χαρούμενη. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μου έδειξαν αυτή την εμπιστοσύνη και η διοίκηση και ο προπονητής και όλο το επιτελείο, που υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν για να διατηρηθεί η ομάδα μας. Και ναι, είμαι και φέτος δεύτερη χρονιά ως λίμπερο. Και ακόμα πιο έτσι. Νιώθεις ότι γίνατε σύνολο, ότι είσαστε ένα, γιατί είναι πολύ σημαντικό, έτσι, ειδικά στο γυναικείο βόλεϊ, δεν το συζητάμε. Γίνατε σύνολο. Έχουμε ήδη δεχθεί, έχουμε κάνει πάρα πολλά φιλικά, πολλές προπονήσεις, έχουμε δοκιμαστεί σε πολλά σχήματα, πολύ μεγάλη ώρα σε βιντεοανάλυση. Έχουμε δεχθεί πάρα πολύ και το θετικό της υπόθεσης είναι ότι και οι ξένες μας γνωρίζονται μεταξύ τους, οπότε είναι ακόμα καλύτερο για εμάς αυτό. Ναι. Έπαιζαν στην ίδια ομάδα, έπαιζαν. Ναι, πάρα πολύ θετικό. Πάρα πολύ όμορφο. Μου δίνεις μια υπέροχη εικόνα. Θέλεις να μου πεις κάτι τόσο δά που ίσως δεν σου αρέσει, γιατί είναι εδώ και ο Αλέξανδρος, οπότε θα το πάρει και θα το φτιάξει αμέσως. Να το πάρει και δεν θέλει ο Αλέξανδρος και να το φτιάξει. Επί τόπου, θα το φτιάξει, παιδί μου, θα το φτιάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μέχρι τόσο δά, κάτι. Δεν έχουμε κανένα παράπονο και μιλάω πολύ ειλικρινά. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Οτιδήποτε ζητάμε γίνεται άμεσα. Πραγματικά, δηλαδή θα σας το έλεγα, δεν είναι ότι ευκαιρία να μιλήσω τώρα, θα πω όλα. Εγώ εδώ, να ξέρεις, μόλις σηκώσω το φρύδι,
Τελείωσε. Θα το κάνει ο Αλέξανδρος. Γι' αυτό σου είπα. Ό,τι παράπονο έχεις, εδώ είμαι. Ό,τι παράπονο. Λίνα. Τι είπατε? Κανένα παράπονο. Κανένα παράπονο. Ό,τι παράπονο έχεις σε μένα. Ελεύθερα. Θα σας το λέω. Είσαι έτοιμη λοιπόν, γιατί πλέον έτσι και στην Α1 και τα ταξίδια, σκληρός ανταγωνισμός, σκληρή αντίπαλη, είσαι έτοιμη. Αυτό μας έλεγε πριν λίγο ο Αλεξάνδρος. Όσο πάει, εγώ το βλέπω και από πέρσι δηλαδή, ο ανταγωνισμός έχει αυξηθεί στο μέγιστο. Πλέον κάτι από την πρώτη μέχρι την τελευταία είναι τέρμα ανταγωνιστική. Πραγματικά δεν υπάρχει αυτό που λέγαμε safe match ή πάμε και είμαστε λίγο πιο χαλαρές. Είναι κάθε μάτς ρίσκο. Μπορούν να συμβούν τα πάντα. Υπάρχει τέρμα ανταγωνισμός και αυτό είναι και το ωραίο της υπόθεσης. Δηλαδή, πραγματικά ανυπομονείς για το επόμενο Σάββατο, για την επόμενη ισοαγωνιστική, να τα δώσεις όλα μέσα στο γήπεδο. Άρα, διαβάζεις, μελετάς έναν αντίπαλο, αλλά λες ότι υπάρχουν και πάρα πολλές εκπλήξεις. Κάπως έτσι ξεκινώ. Έτσι. Εννοείται, γιατί είναι ομαδικό άθλημα και όλα μπορούν να συμβούν. Μία καλύπτει την άλλη. Κάποια μπορεί να μείνει σε καλή μέρα, θα γνωρίζετε αυτά. Αλλά γι' αυτό είναι και η ομάδα. Είμαστε αρκετά καλά σε αυτό. Μάλιστα, πολύ ωραίο κλίμα που μεταφέρεις. Ένα πολύ ευχάριστο κορίτσι, Αλέξανδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλώ με τη Λίνα, που θα είμαστε εκεί φυσικά το Σάββατο 4 η ώρα με Παναθηναϊκό. Δεν χάνεται αυτό το παιχνίδι. Δεν χάνεται. Δεν το συζητώ. Είναι εντός έδρας. Βολική ώρα. Πρεμιέρα, μην το συζητάς. Πρέπει να δώσουμε ο καθένας την όθηση που πρέπει σε εσάς. Αλλά και εσύ. Είμαι πραγματικά περίεργη να δω πώς θα αντιδράσουν οι ξένες μας στον τόσο κόσμο. Και δεν είναι ότι είναι οπαδοί οι οποίοι φωνάζουν έτσι για να φωνάζουν. Είναι σαν να είναι μέσα στην ομάδα. Εγώ τότε το πέρσι. Δεν υπήρχε. Εμένα μου φαίνεται ότι το διασκεδάζει, ότι θα δει το σαγόνι από τις ξένες παίκτηρες να πέφτει λίγο και το διασκεδάζει η Λίνα. Έτσι. Το διασκεδάζει. Να τις προετοιμάσετε και γι' αυτό. Δεν είναι κακό να τις προετοιμάσετε, Λίνα. Εννοείται. Πάρα πολύ ωραία. Όταν άκουσες ότι θέλει ο Άρης να με συμπεριλάβει στο ρόστερ. Ναι. Στην ομάδα του. Πες μου λίγο. Πώς ένιωσα. Ναι. Εννοείται πως ήταν η τιμή μου. Ήμουνα πολύ χαρούμενη. Και ήθελα να συνεχίσω στην ομάδα του Άρη, γιατί δέθηκα με αυτή την ομάδα. Και χάρηκα πάρα πολύ που μου δείξαν εμπιστοσύνη και συνεχίζουν να μου δείχνουν. Και το γεγονός ότι απέμεινα, μέσα εισαγωγικά απέμεινα, όλες οι επιλογές είναι εννοείται. Εγώ στην ομάδα είμαι η μόνη που απέμεινε. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τώρα την έξτρα περηφάνεια που νιώθω. Και είναι σαν να με φροντίζουν λίγο παραπάνω από τις υπόλοιπες. Όχι, όλες μας φροντίζουν το ίδιο. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενη που έχω μείνει μόνο εγώ. Και είναι επιλογή μου και είναι και αμοιβαία αυτή η εμπιστοσύνη. Άρα δεν έπεσα έξω με σένα λέγοντας ότι νιώθεις λίγο παραπάνω από Άρη, αν και δεύτερη χρονιά, είσαι δεύτερη χρονιά και νιώθεις. Πηγαίνεις σε κάποιο, πηγαίνεις στο γήπεδο, πηγαίνεις στο ποδόσφαιρο, να δεις λίγο την ομάδα ποδοσφαιρού. Πρέπει να τα πω όλα. Θα πει. Έχουμε. Αν έχεις χρόνο και πηγαίνεις, μπορεί να μην έχεις χρόνο. Έχουμε πάει και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο θα πάμε μόλις μας δοθεί η ευκαιρία. Εννοείται. Αυτό είναι αυτονόητο. Εσένα θέλουμε να καλουχήσεις τις υπόλοιπες, κατάλαβες. Μα είδε που μόνος τραβάμε. Πάμε γήπεδο και πάμε γήπεδο. Τι νομίζετε. Είμαστε φουλ Άρης είμαστε εδώ. Φουλ Άρης είμαστε. Λοιπόν, επειδή είστε φουλ Άρης, εμείς περιμένουμε το καλύτερο δυνατό το Σάββατο. Το ξέρω ότι θα κάνετε το καλύτερο δυνατό. Και ο κόσμος που πρέπει να κάνεις το κάλεσμα, εσύ πρέπει να το κάνεις. Εσύ είσαι η πρωταγωνίστρια το Σάββατο, θα κάνεις εσύ το κάλεσμα. Δεν είναι το ίδιο να το κάνει ο Αλέξανδρος, εγώ, κανένας από εμάς και κανένας άλλος από τον ερασιτέχνη. Μόνο εσύ πρέπει να κάνεις το κάλεσμα. Έχεις αυτή την ευθύνη. Εμάς τους βαρέθηκα με λένε, γιατί μιλάμε για... Φυσικά, φυσικά να μας κάνουν τι εμάς. Μα η πρωταγωνίστρια, μα μιλάει για το δικό της άγωνισμα. Γιατί εγώ αγωνίζομαι. Εγώ αγωνίζομαι, φοράω στο στήθος μου το Θεό και αγωνίζομαι. Με το Θεό στο στήθος. Το κάλεσμα θα το κάνει φυσικά η Λίνα. Εγώ θέλω να το κάνω το κάλεσμα. Το ακούσουμε. Όχι, φυσικά θέλουμε τον κόσμο. Θέλω το κάλεσμα, το δικό σου. Και έτσι πρέπει. Συγγνώμη, επειδή λίγο κολλήσατε, μου είπατε ότι περιμένετε από μένα. Όχι από τον Αλέξανδρο. Από όχι εμείς, όχι εγώ και ο Αλέξανδρος. Όλος ο κόσμος που σε βλέπει, που περίμενε να σε δει και να σε ακούσει αυτή τη στιγμή.
Αρχικά να πω, ναι, ότι από μεριάς μου θα δώσω το καλύτερο μου αυτό. Θα προσπαθήσω να συμβάλλω στο μέγιστο στον επιτευχθεί ο στόχος της ομάδας, να νικήσουμε. Εννοείται πως καλούμε τον κόσμο να έρθει δίπλα μας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η συμβολή του κόσμου. Ακόμα και ως απλοί παρατηρητές, το γεγονός ότι όταν παίζεις, βλέπεις ανθρώπους να σε υποστηρίζουν, να χαίρονται με τους πόντους που κερδίζει η ομάδα, που η ομάδα μένει πίσω, είναι άλλο πράγμα, είναι άλλη ψυχολογία. Δίνει όθηση όλο αυτό. Δεν σου δίνει όθηση. Σίγουρα όλα δεν δίνει όθηση. Μα είναι και κίνητρο για μας να παίξουμε, να αποδείξουμε μέσα αγωγικά πρώτα στον εαυτό μας και μετά στον κόσμο που μας βλέπει ότι άξισε που ήρθε να μας δει. Είναι πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που σε γνωρίζω, που σε ακούω, πραγματικά σου μιλώ, το λέω εδώ δημόσια, θερμά συγχαρητήρια και εύχομαι, θα μου πεις αμέσως μετά, εύχομαι πραγματικά οι στόχοι που έχετε βάλει να επιτευχθούν, αλλά θα μας πεις αμέσως τώρα ποιοι είναι οι στόχοι φετινοί του γυναικείου βόλεϊ. Πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που σας γνωρίζω. Λοιπόν, η στόχο της ομάδας σίγουρα είναι να είμαστε τέρμα ανταγωνιστικοί όσο πιο πολύ ανταγωνιστικοί γίνεται. Ο πρώτος στόχος, σαν πραχυπρόθεσμος θα έλεγα, είναι να είμαστε στα play-off και αντίστοιχα μετά πάει το Final Four, τετράδα και τα σχετικά. Όμως, όπως είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να απογοητευόμαστε με κάποια ήττα, να ενθουσιαζόμαστε με κάποια νίκη. Πρέπει να είμαστε πάντα σε προετοιμότητα. Γιατί σας είπα ότι έχουμε στόχους σαν ομάδα, θα φανεί μέσα στο γήπεδο αυτό, και θέλουμε να πάμε όσο πιο ψηλά, γιατί μας αξίζει, πραγματικά μας αξίζει, και αξίζει τον Άρη. Πολύ ωραία. Περιμένουμε να το δούμε αυτό στο παρκέ, ξέρεις. Συμφωνώ. Ανάμεσα στο, ναι, στο φιλέ. Και εμείς θα περιμένουμε σαν δίκηση να πω εδώ. Ορίστε, τι είπατε αγαπητέ. Εμείς θα περιμένουμε, αλλά είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα. Πολύ ωραία. Ο coach, έτσι, ο προπονητής πώς λέγεται, παιδιά, δεν ρώτησα και θα με συγχωρέσει ο προπονητής που δεν ρώτησα το όνομά του. Μανώλης Πουλικάρης. Μ' ακούσατε? Όχι. Λέω Μανώλης Κουλικάρης. Είναι ο προπονητής. Α, ναι, το θυμάμαι αυτό, το Σκουλικάρης. Το θυμάμαι. Σκουλικάρης. Δεν ξεχνιέται αυτό το επίθετο. Το θυμάμαι, ναι. Πώς το ξέχασα, με συγχωρείτε αγαπητέ Σκουλικάρη, με συγχωρείτε πάρα πολύ, πραγματικά το ξέχασα, φταίω εγώ. Ναι. Πολύ ωραία. Άρα ο coach και η διοίκηση σε συνεργασία σαφώς με την ομάδα που το σύνολο είστε εσείς, ο στόχος σας είναι πρωτίστως play-off και έχουμε και Final Four και πάει λέγοντας. Μπράβο παιδιά. Πολύ ωραία. Εννοείται. Από την πρώτη στιγμή θα δηλαδή. Θα πούμε και κατηδία με τον κύριο Σκουλικάρη κάποια στιγμή. Εδώ. Όταν λέω κατηδία όλοι εδώ. Πώς λέμε, Σάση Πασαρέλα, όπως λέω για το ποδόσφαιρο, είναι 4 γραμμές. Το χορτάρι, εσάς είναι το παρκέ η πασαρέλα, σας βλέπουμε όλους εκεί. Έτσι και τον coach θα τον δούμε εδώ στο γυαλί, να δούμε τι έχει να πει. Τι λέει. Θα πούμε όλα. Ναι, το θέμα να μην ασχοληθούμε με τον ερασιτέχνη. Αν ασχοληθούμε, γιατί ερασιτέχνη λέμε, αλλά εδώ έχουμε επαγγελματική κατηγορία. Α1 η Σελίνα μου. Και πρέπει να σοβαρευτούμε και να στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις αυτά τα τμήματα. Ακριβώς, συμφωνώ πάρα πολύ. Ο Άρης είναι πολύ μεγάλο, έχει μεγάλη ιστορία, μεγάλο όνομα, στηρίζει όλα τα τμήματά του. Αλλά όταν έχει μια ομάδα Α1 εθνικής κατηγορίας, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια προτεραιότητα. Το εννοώ. Ότι ναι, δεν είναι μεροληπτούμε, αλλά πρέπει να πάρει βεβαίως. Βεβαίως. Εννοείται. Παραπάνω στήριξη από όσο πρέπει. Βεβαίως. Ναι. Θέλω να ξαναευχαριστήσω για την πρόσκληση και για το θερμό περιβάλλον που υπήρχε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, όπως είπα, που ξαναείμαι στην ομάδα του Άρη. Είμαστε μια οικογένεια και πρέπει να φανεί, πρέπει να υπάρξει στήριξη από την αρχή στο γήπεδο. Όλοι οι 4 μέρες στην ώρα για να είμαστε δίπλα στον Άρη μας και όλα τα υπόλοιπα, όλες θα έρθουν. Αυτά από μένα. Εύχομαι να σας ξαναδώ. Θα σας ξαναδώ και φυσικά. Και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Φιλή. Φιλάκια πολλά.